Γεια σας παιδιά, γύρισα με ένα haul βίντεο. Σας είχα αποστάρει μια φωτογραφία στο Instagram με αυτό εδώ το κουτάκι και ακόμα ένα από Feel Unique και είπα να κάνω αυτό το βίντεο μιας και έχω νομίζω αρκετό καιρό να κάνω κάποιο haul που να περιλαμβάνει καλλιτικά κλπ. Και εκτός από Feel Unique θα σας δείξω και κάποια πράγματα που πήρα από Photo Center. Και ας ξεκινήσω από εκείνη γιατί είναι πιο λίγα. Για όποια από τα προϊόντα που θα σας δείξω ενδιαφέρεστε να κάνω ένα demonstration, blog post ή κάποιο review εδώ στο YouTube ή στο blog, αφήστε μου κάτω στα σχόλια ή αν έχετε κάποιο από αυτά τα προϊόντα πείτε μου τη γνώμη σας γιατί εγώ δεν τα έχω δοκιμάσει ακόμα, οπότε και εγώ ανυπομονώ. Λοιπόν, ξεκινάμε από... τι να ξεκινήσουμε, θα ξεκινήσουμε από Maybelline. Λοιπόν, το πρώτο είναι, αυτό που φοράω και τώρα στα χείλη μου, είναι ένα μολύβι, πώς τα λένε τώρα αυτά, ένα κραγιόν σε μορφή μολυβιού που λέγεται η Dense Velvet Lip Pencil και είναι από τη σειρά Color Drama της Maybelline. Τώρα να σας πω ότι είναι στο 110 νούμερο, Pink So Chic λέγεται και είναι στα, πόσα γραμμάρια, 24, τέλος πάντων. Εμένα δεν μου αρέσει ότι πρέπει να το ξύσω και δεν είναι μηχανικό το μολύβι, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο το χρώμα και μέχρι στιγμής δηλαδή από ότι το βλέπω, γιατί εγώ δεν είμαι πολύ συνηθισμένη στα πολύ έντονα κραγιόν, αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, οπότε και γι' αυτό το πήρα. Λοιπόν, και το δεύτερο που πήρα από τη Maybelline, τα πήρα γιατί είχε μια προσφορά, τα πήρα γιατί μου άρεσε βασικά, αλλά εκμεταλλεύτηκε και μια προσφορά που είχε μέχρι, δεν θυμάμαι πότε είχε ξεκινήσει, αλλά τέλειωνε την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, το Σάββατο, στις 14 Φλεβάρι. Και το δεύτερο είναι πάλι από τη σειρά, πάλι από Maybelline, από τη σειρά Superstay 14 ώρες Lipstick και το συγκεκριμένο είναι το Never Ending Pink στο νούμερο 110 και είναι ένα έτσι αρκετά έντονο τριανταφυλλί, εγώ θα το έλεγα. Δεν το έχω δοκιμάσει ούτε αυτό. Και αυτό και το μολύβι ήταν στα 5 ευρώ η προσφορά τους. Τώρα τιμή αρχική δεν ξέρω. Από Essence πήρα ένα μολύβι χιλιών στο νούμερο 11, In The Nude λέγεται. Ούτε θα σας κάνω swatches τώρα, απλά σας δείχνω τι πήρε, έτσι. Αυτό εδώ. Και από Catrice. Όπου την Catrice την ανακάλυψα τώρα τελευταία. Εγώ έβλεπα βιντεάκι στο YouTube και με τις από Catrice, ας πούμε, με τις πολύ ωραίες συσκευασίες και νόμιζα ότι είναι πολύ ακριβή εταιρεία, ούτε μου πέρασε από το μυαλό και δεν ήξερα καν, νόμιζα ότι δεν υπάρχει και στην Ελλάδα. Τέλος πάντων, την ανακάλυψα πρόσφατα, πήγα στα Photo Center τα οποία στη Θεσσαλονίκη τα έχουν λίγο ανανεώσει και είναι πιο ωραία. Κάτω είναι πιο ωραία, είναι πιο εύκολες οι αγορές πλέον να γίνονται. Δεν ξέρω, τουλάχιστον εμένα μου άρεσε αυτή η αλλαγή που κάνανε στον κάτω χώρο. Και πήρε ένα ρούζ από την Catrice στο νούμερο 020. Και εντάξει, η συσκευασία είναι απίστευτη. Είναι αυτό το διαφανές plexiglass. Και είναι αυτή, έτσι, είναι ένα γήινο, δεν είναι ένα ροδακίνι, αλλά πιο γήινο, δεν είναι τόσο έντρο, δεν είναι το ροδακίνι, ας πούμε, που θα το βάλεις άνοιξη καλοκαίρι, αν και αυτό μπορείς να το βάλεις άνοιξη, αλλά είναι λίγο πιο γήινο το ροδακίνι, η απόχρωσή του. Και πάμε τώρα στις αγορές από Feel Unique. Θα συνεχίσω με Maybelline και πήρα το foundation που έρχεται, που λέγεται Superstay Better Skin, έρχεται σε αυτήν εδώ τη συσκευασία που είναι από 30 ml με αντλία. Ξέρετε πόσο μου αρέσουν οι αντλίες. Είναι στην απόχρωση 021 το nude. Υποτίθεται ότι είναι για κανονικά δέρματα, έχει SPF 20. Εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν νομίζω ότι το πέτυχα το χρώμα, αλλά θα δούμε. Είχα δει ένα βιντεάκι που είχε κάνει η Fleur de Force, νομίζω έτσι λέγεται, μια Αγγλίδα η οποία έχει κάποια σειρά από βιντεάκια που κάνει που και που με τα top 10 καλύτερα από drugstore, ας πούμε, top 10 καλύτερα foundation και κάπου εκεί το είδα αυτό εδώ που το είχε προτείνει και είχε προτείνει και από τη Rimmel London το Wake Me Up το concealer που είναι και corrector, δηλαδή
Είναι ένα κονσίλερ το οποίο μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και κάτω από τα μάτια για να δώσει φως, αλλά μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και τοπικά σε κάποιες ατέλειες. Οπότε είναι πολύ χρηστικό προϊόν και μου άρεσε. Τώρα έχει εδώ απόχρωση. Έχει, το πήρα στην απόχρωση 0,10 αϊβόρι και πάλι δεν ξέρω αν το πέτυχα. Πάμε τώρα λίγο στα πιο έτσι, από ό,τι βλέπω τώρα εδώ πέρα. Περιποίησης προσώπου και λοιπά. Λοιπόν, πήρα αυτό το σφουγγαράκι που είναι για δέρματα με λιπαρά, με τάσεις ακμής. Λοιπόν, και είναι αυτό το Contact Sponge. Το συγκεκριμένο το είχα δει από την Κατερίνα Κατμαρ, το κανάλι της, και είχε πει ότι... Εντάξει, απλά το είδα στην Κατερίνα και πήγα και το αγόρασα. Θα σας πω, δεν ξέρω ακριβώς τι κάνει. Σίγουρα καθαρίζει το πρόσωπο. Τώρα, κάνει και ντεμακιγιάζ, δεν κάνει, δεν ξέρω, θα το δοκιμάσω και μάλλον θα σας πω σε κάποιο επόμενο βίντεο. Και επίσης, ήθελα να πάρω πάρα πολύ καιρό αυτά τα... όχι μαντιλάκια, πώς τα λένε, μωρίς, τα πατσετάκια που είναι, δεν ξέρω πώς τα λένε. Cleansing cloth, τα πετσετάκια τέλος πάντων που είναι για να καθαρίσει το πρόσωπο. Γιατί πήρα από τη L'Oréal ένα λαδάκι για ντε μακιγιάζ και δεν ξέρω, νομίζω ότι με αυτά θα μου φανούν πιο χρήσιμα. Δηλαδή θα είναι καλύτερος συνδυασμός με αυτά εδώ. Και εγώ το πήρα τα μαντιλάκια διάλυσα από την Emma Hardy. Νομίζω ότι έτσι κιόλας λέγεται το όνομά της. Ιδέα δεν έχω, κυρία μου, να σας προσβάλλω. Sorry κιόλας. Θα σας έχω εννοείται όλα τα link από κάτω. Αυτά εντωμεταξύ πλένονται κιόλας. Θα μου πεις. Ναι, θέλω να πω ότι πλένονται μέχρι και στους 40 βαθμούς. Δηλαδή μπορείς να τα βάλεις και στο πλυντήριο. Δεν ξέρω αν όλα μπορείς να τα βάλεις στο πλυντήριο. Λοιπόν, εγώ αυτά τα διάλεξα. Είναι τρία. Ήτανε. Για μένα τα πιο οικονομικά που μπορούσα να βρω στο Feel Unique, όχι η τιμή τους ότι ήταν το πιο οικονομικό πακέτο που είχα βρει, απλά μου άρεσε γιατί είναι από τη μία πλευρά είναι λίγο πιο σκληρή η υφή τους και από την άλλη πλευρά είναι πιο μαλακή. Οπότε από την πιο σκληρή υφή μπορείς να κάνεις και λίγο scrub αν θέλεις να το χρησιμοποιήσεις και από την πιο μαλακή υφή και κάθε μέρα. Και διάλεξα αυτά. Όχι γιατί ήταν τα πιο οικονομικά που είχα βρει σε σχέση με άλλα, απλά επειδή έτσι στην έρευνα αγοράς που είχα κάνει που έψαχνα να βρω το καλύτερο, ας πούμε, πετσετάκι, είχα δει ότι σε κάποια σχόλια, σε κάποιες εταιρείες, είχαν γράψει ότι αυτό, ας πούμε, μου είναι πολύ σκληρό για το δέρμα μου ή το άλλο, ας πούμε, είναι πολύ μαλακό και δεν κάνει δουλειά. Και είδα μετά αυτά εδώ, τα οποία ήταν διπλής όψεως, από τη μία σκληρά, από την άλλη πιο μαλακά και λέω τέλεια. Και είναι και τρία, δεν είναι ένα, οπότε μια χαρά. Δηλαδή δεν είναι ότι θα χρησιμοποιώ ένα και μετά να δω αν θα μου κάνει και πότε θα στεγνώνει κτλ. Είναι τρία, πλήνε βάλε. Λοιπόν, από τη Rimmel, τώρα σας πάω λίγο τυχαία, είναι όπως τα βγάζω από το κουτάκι, από τη Rimmel, είχε γίνει ένας δώρος για αυτά τα Apocalypse, τα κραγιόν σε μορφή gloss, ας πούμε, και πάντα όταν έκανα παραγγελίες από Feel Unique, πάντα ήθελα να πάρω ένα, πάντα έβαζα ένα και επειδή πάντα οι παραγγελίες από Feel Unique ξεφεύγουν σε τιμή, πάντα άρχισα μετά στο τέλος και έβγαζα προϊόντα, έβγαζα και επειδή δεν είναι... Συνήθως προτιμώ να παίρνω προϊόντα που έχουν να κάνουν με περιποίηση προσώπου και σώματος. Οπότε το μακιγιάζ πάντα το έβγαζα λίγο στην άκρη, το έβαζα πρώτο και μετά άρχισα και έβγαζα. Και τελικά το πήρα τέλος πάντων και πήρα την απόχρωση Celestial, το νούμερο 101. Και από όλα τα βιντεάκια που έχω δει, από όλα τα review και αυτά, ήταν το πιο ωραίο για μένα. Λοιπόν, επόμενο είναι πάλι από τη Rimmel, έπιασα. Καλά, αυτή η αγορά τι με είχε πιάσει, μια πολύ καταμολητική μανία. Λοιπόν, είναι το 3-1 Shimmering Bronzer σε μορφή πούδρας. Έρχεται έτσι. Έχει το πιο σκούρο, το λίγο πιο ανοιχτό και το ακόμα πιο ανοιχτό χρώμα, ας πούμε. Και εντάξει, δεν πιστεύω ότι θα τα χρησιμοποιήσω εγώ χώρια. Νομίζω ότι απλά θα τα παίρνω και θα το βάλω στο πρόσωπο.
Και αυτό, ρε παιδιά, δεν είχα ένα bronzer, bronzing, με όλο αυτό τώρα εξοικειώνομαι. Μαθαίνω και εγώ μαζί σας. Λοιπόν, πάλι από ρίμελ. Εντάξει, νομίζω ότι θα πρέπει να κάνω ένα βιντεάκι μόνο με ρίμελ προϊόντα. Είναι το Stay Matte Primer. Είναι στα 30 ml. Και τώρα αυτό δεν ξέρω αν είναι απόχρωση, είναι 003. Τέλος πάντων, αυτό θα δούμε. Primer δεν έχω χρησιμοποιήσει, έχω χρησιμοποιήσει μόνο ένα της Elf που είναι για τα μάτια, για να κάθονται οι σκιές λίγο περισσότερο. Θέριο έλαιο από την Balm Balm με T3 που είναι για τα σπυράκια. Εντάξει, όχι ότι μπορείτε να το βρείτε αυτό οπουδήποτε και στο φαρμακείο να το ζητήσετε, θα έχω για να το δώσω. Τι άλλο, λοιπόν. Συνεχίζουμε με ρίμελ. Ναι, κι άλλο ρίμελ. Τι πήρα. Αυτό τώρα τι είναι, έχω ξεχάσει κιόλας τι πήρα. Λοιπόν, είναι ένα blush, ένα ρουζ, την απόχρωση 080 bronze και είναι αυτό εδώ πέρα. Θα προσπαθήσω να σας έχω και πάντα το ξεχνάω αυτό, πάντα όταν κάνω βιντεάκι με haul και τέτοιες αγορές, θα ξεχνάω να σας δείξω και είναι αυτό εδώ η απόχρωση. Θα προσπαθήσω, αυτό που ήθελα να πω, δεν ξέρω, είμαι ό,τι να είναι, τώρα με περιορίζει ο χρόνος γιατί πρέπει να γύρω στη δουλειά και κάνω αυτό το βίντεο στο διάλειμμα μου. Προσπαθήσω να σας έχω πιο κοντινές έτσι, εικόνες, οι φωτογραφίες δεν ξέρω, θα δω ότι θα μου είναι πιο εύκολο. Μικρό είναι, ήξερα ότι τα plastic rimmel έρχονται σε μικρή συσκευασία, αλλά θα δω, ας πούμε, γιατί και αυτό είναι οικονομικό και τις κατρίς είναι οικονομικό, αλλά τις κατρίς νομίζω είναι σε... έχει περισσότερα γραμμάρια, αυτό τις rimmel είναι 4 γραμμάρια. Και τις κατρίς πόσα είναι, έχει σκεφτεί εδώ το χαρτάκι και δεν φαίνεται. Αλλά νομίζω ότι σίγουρα είναι περισσότερα γραμμάρια της κατρίς. Εκτός κι αν με ξεγελάει η συσκευασία, δεν ξέρω. Αυτό εδώ, να δω κιόλας αν έχω κάτι άλλο. Όχι, αυτά ήταν όλα. Άδειασε το κουτί. Θα ήθελα να έχω κι άλλα, να σας δείχνω, αιώνες να σας δείχνω. Αλλά δυστυχώς αυτές ήταν οι παραγγελίες μου. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, να μου κάνετε like στο βίντεο και share. Και βασικά, share και να μην μου κάνετε, δεν πειράζει. Εμείς να είμαστε καλά. Εγώ θέλω να μιλάμε κάτω στα σχόλια, να μου πείτε τι σας άρεσε από όλα αυτά, τι θα θέλατε να δείτε. Ή αν έχετε να μου πείτε αν έκανα καμιά βλακεία που τα πήρα, ας πούμε, και θα κλαίω τα λεφτά μου, ή αν σας αρέσουν και σας εξίσου. Λοιπόν, και μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε καλά. Γεια σας!